Οι συνοριακοί έλεγχοι μετά το Brexit για εισαγωγές τροφίμων και φυτών άρχισαν στα βρετανικά λιμάνια 8 χρόνια μετά την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έλεγχοι, οι οποίοι έχουν καθυστερήσει 5 φορές, θα αναγκάσουν το προσωπικό στους συνοριακούς σταθμούς να επιθεωρεί διεξοδικά τις εισαγωγές που θεωρούνται ότι μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες. Τώρα μπορούμε να έχουμε το δικό μας καθεστώς βιοασφάλειας, να συναλλασσόμαστε ανεξάρτητα με άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο και επομένως είναι σημαντικό να διαχειριζόμαστε τους δικούς μας κινδύνους βιοασφάλειας. Ωστόσο, γνώστες του κλάδου αναφέρουν ότι οι νέοι έλεγχοι θα είναι δαπάνηροι και για τους εισαγωγείς και για τους καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει επιπλέον κόστος ενός δισεκατομμυρίου λιρών μόνο για τα τρόφιμα που θα περάσουν από το λιμάνι του Ντόβερ. Έτσι, τα εστιατόρια, τα ντελικατέσεν, οι καντίνες μπορεί να επηρεαστούν από αυτό που συμβαίνει σήμερα και οι καταναλωτές στο πολύ κοντινό μέλλον θα αρχίσουν να βλέπουν κάποια από αυτά τα τρόφιμα να γίνονται ακριβότερα. Μεγάλη ποικιλία τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των τυριών και των αλαντικών, θα υπόκεινται σε φυσικό έλεγχο όταν φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσθέτοντας κόστος, καθυστέρηση και περισσότερη γραφειοκρατία. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι θα κοστίσουν στις επιχειρήσεις 330 εκατομμύρια λίρες ετησίως και θα αυξήσουν τον πληθωρισμό των τροφίμων κατά 0,2% εντός τριετίας.